Από πού ξεκινά όμως η ιστορία της ήλιας? Σύμφωνα με κάποιες θεωρίες, το γνωστό μας ελαιόδεντρο καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή της Μεσοποταμίας και το Ιράν πριν από 5.000 χρόνια και από εκεί εξαπλώθηκε στη Συρία και την Παλαιστίνη. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών το διέδωσαν κατόπιν στους λαούς της Βόρειας Αφρικής. Άλλοι πιστεύουν ότι η πατρίδα της ελιάς είναι η Αβυσσινία και η Αίγυπτος, στην οποία υπήρχε ελαιοκαλλιέργεια μέχρι το 2000 π.Χ. Μάλιστα, ένας Αιγυπτιακός πάπυρος του 12ου αιώνα αναφέρει ότι ο Ραμσής ο III προσέφερε τα ελαιόδεντρα που φύονταν σε μια περιοχή της Ηλιούπολης για να ανάβονται με το λάδι τους οι λιχνοί του θεού Ρα. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι Φοίνικες διέδωσαν την ελιά από την Αίγυπτο στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, την Κύπρο, την Ευέλαιο Κύπρο και την Κρήτη. Μέχρι πρόσφατα, η επικρατέστερη θεωρία ήταν ότι η ελιά πρωτοεμφανίστηκε την 3η χιλιετία π.Χ. στη Μέση Ανατολή και από εκεί εξαπλώθηκε στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, την Ηπειρωτική Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Μεσογείου. Ωστόσο, από λιθώματα φύλων ηλικίας 50 έως 60.000 χρόνων που βρέθηκαν στη Σαντορίνη και την Ίσυρο, αποδεικνύουν τη μακρά παρουσία της στον ελληνικό χώρο. Ήδη από την 6η χιλιετία π.Χ., οι κάτοικοι της Κρήτης πιστεύεται ότι έτρωγαν μαζί με άλλους καρπούς και καρπούς της αγριελιάς. Η καλλιέργειά της άρχισε την 3η χιλιετία και σιγά σιγά αναπτύχθηκε η συστηματική εκμετάλλευσή της, τόσο ώστε αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη του μινωικού πολιτισμού. Σε αυτή την περίοδο ανήκουν και παλαιότερες ελαιουργικές εγκαταστάσεις. Τυχογραφίες, εργαλεία, αγκεία αποθήκευσης για λάδι και ελιές, εγκαταστάσεις, επιγραφές, αλλά και καρποί που διασώθηκαν χάρη στις ευνοϊκές συνθήκες διατήρησης, μαρτυρούν το ρόλο του ελαιόδεντρου και των προϊόντων του για τη ζωή και την οικονομία του νησιού. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι ένα εύρημα από το ανάκτορο της Ζάκρου. Μέσα σε μια δεξαμενή νερού βρέθηκε ένα κύπελο με ελιές που διέσωζαν ακόμα τη σάρκα τους χάρη στις ευνοϊκές συνθήκες διατήρησης. Οι πινακίδες της Κνωσού μας πληροφορούν για το εμπόριο του λαδιού, αφού το λάδι της ελιάς σε συνδυασμό με πλοίο έχει ερμηνευτεί ως μεταφορά λαδιού. Ακόμη, μας πληροφορούν για δύο είδη ελαιοκάρπου, εκείνο της αγριελιάς και εκείνο της εξημερωμένης ελιάς. Οι χρήσεις του ελαιολάδου στη Μινωική Κρήτη αλλά και στη Μεκυναϊκή Ελλάδα, στην οποία διαδόθηκε ελαιοκαλλιέργεια από την Κρήτη, ήταν πάρα πολλές. Το χρησιμοποιούσαν στις θρησκευτικές τελετές ως μέσο θεραπείας, ενώ οι λιχνοί που βρίσκονταν στις κρητικές ανασκαφές μαρτυρούν την πρώιμη του χρήση για φωτισμό. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν τα αρωματικά ελαιόλαδα που παρασκευάζονταν από άνδρες μυρωπιούς. Αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, άνθη και βότανα αναμειγνύονταν με το λάδι για καλοπισμό, για παρασκευή θεραπευτικών αλυφών ή ως προσφορές σε θεούς και νεκρούς. Στην οικία των Σφυγγών στην Πύλο, δίπλα στην οικία του Λαδέμπορου, όπου πιστεύεται ότι γίνονταν εμπόριο μεγάλων ποσοτήτων λαδιού κατά το τέλος του 13ου αιώνα π.Χ., βρέθηκαν 7 πινακίδες που αναφέρουν αρωματικά φυτά όπως το μάραθο, το κόλιαντρο, το σέλινο, το κύμινο και το σχήνο. Τα λάδια αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο ενός εξαγωγικού εμπορίου με τη Βόρεια Αφρική και τη Μικρά Ασία, αρκετά κερδοφόρου για την ανακτορική οικονομία της τότε Κρήτης, αλλά και της Μυκηναϊκής Ελλάδας.